αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Και βέβαια μαζί μας έχουμε και την Αναστασία Μελισσαράτου που συμμετείχε. Αναστασία, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Αναστασία. Λοιπόν, Μιχάλη, για πες μας πρώτα απ' όλα δύο λόγια έτσι για τη διοργάνωση πριν μιλήσουμε με την Αναστασία. Τα κορίτσια του Νόκη και γενικότερα η αποστολή της ομάδας που απαρτίζονταν από 12 αθλητές και αθλήτριες που συγκρότησαν 8 πληρώματα πήραν μέρος στο 81ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που πραγματοποιήθηκε από 17 μέχρι 19 Απριλίου στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο, επέστρεψαν στις αποσκευές τους με το αργυρό μετάλλιο στην δίκοπο νέων γυναικών. Πρόκειται για την Αναστασία Μελισσαράτου, την οποία την έχουμε και μαζί μας, και η δεύτερη κοπέλα είναι η Βαλκανιονίκης, η Ιουλία Λιβιζάτου. Μπράβο και στις δυο σας. Αναστασία, σίγουρα αυτό απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προπόνηση, να φανταστούμε, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι πως προπονούμαστε όλο το χρόνο για αυτό το Πανελλήνιο. Πολλές ώρες, καθημερινά. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και κόπο, ναι. Ήταν η πρώτη συμμετοχή σου σε μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Όχι, συμμετέχω 3-4 χρόνια τώρα. Και είναι η πρώτη διάκριση ουσιαστικά που έρχεται μέσα από την προσπάθειά σας? Ναι, είναι η πρώτη διάκριση, ναι. Τέλεια, μακάρι να έχετε πάντα τέτοιες επιτυχίες. Τώρα, να δούμε και λίγο περισσότερο, έτσι, να γνωριστούμε καλύτερα, Αναστασία. Πώς και ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με την κοπηλασία? Πότε ξεκίνησε, πώς δόθηκε αυτό το ερέθισμα? Ξεκίνησα ένα καλοκαίρι, όπου είχα γραφτεί σε ένα αθλητικό camp που κάναμε διάφορα αθλήματα και έτσι γνωρίστηκα και με το άθλημα της κοπηλασίας, μου άρεσε και έτσι ξεκίνησα. Πόσο, ακούγεσαι πάντως πολύ μικρή, τι ηλικία έχεις? Είμαι 18 χρονών, τρίτη ηλικία. Α, και τρίτη ηλικίου. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχεις και στις εξετάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε λοιπόν, Αναστασία, αυτό πρέπει να είναι και λίγο δύσκολο και να απαιτεί και δύναμη για μια γυναίκα, είναι έτσι? Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι πως αυτή η χρονιά ήταν ιδιαίτερα πιεστική, γιατί έδινε και πανελλήνιες και είχα και την προπόνηση. Αλλά εντάξει, με θέληση γίνονται όλα, πιστεύω. Μπορούν να συνδυαστούν πρωταθλητισμός και τα μαθήματα την ίδια ώρα? Ναι. Αρκεί να υπάρχει θέληση και να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις. Τώρα, σίγουρα με την Ιουλία την Λιβιζάτου, αφού της στείλουμε βέβαια τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο που δεν είναι μαζί μας, είναι ένα ομαδικό άθλημα, έτσι. Πρέπει να είστε πολύ απόλυτα συντονισμένες. Εργάζεστε μαζί αυτά τα 4 χρόνια? Αυτά τα χρόνια όχι, δεν κάναμε μαζί. Η αλήθεια είναι με την Ιουλία ότι προπόνηση στη Βάρκα κάναμε μόνο την τελευταία εβδομάδα πριν από το Πανελλήνιο. Α, μάλιστα. Γιατί, ναι, η Ιουλία σπουδάζει στις Σέρες και έτσι δεν είχε τη δυνατότητα να είμαστε μαζί και να κάνουμε τη Βάρκα να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, σε μια εβδομάδα μέσα βρήκατε τη χημεία ώστε να μπορέσετε να αγωνιστείτε και να φέρετε και αυτή την επιτυχία, έτσι? Ναι, ναι, και με τη βοήθεια του προπονητή μας. Η Ιουλία σαφώς έκανε προπόνηση στις Σέρες, αλλά λόγω της σχολής και αυτά έκανε προπόνηση το βράδυ, στην Ξηρά μάλιστα, όχι στη Βάρκα. Και εντάξει, δεν είναι το ίδιο σαν να είσαι στη Βάρκα. Πες μας λίγα λόγια για τη διοργάνωση, για το επίπεδό της. Ακούμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, φαντάζομαι υπήρχαν συμμετοχές από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και ήταν σημαντικό ότι μπορέσατε και φέρετε αυτή τη διάκριση. Ναι, υπήρχαν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα ακριβώς. Ήμασταν περίπου 300 αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και είναι μια μεγάλη διοργάνωση, είναι πραγματικά η γιορτή της κοπηλασίας. Και είναι όλα νέα παιδιά που και αυτά προσπαθούν έτσι σκληρά. Πρέπει να το αγαπάς πολύ και να έχεις θυσιάσει και αρκετά πράγματα. Να έχεις πει πολλές φορές όχι για να έχεις τέτοιες διακρίσεις. Δεν κάνεις πράγματα που κάνουν οι συνομιλικοί σου, έτσι δεν είναι, Αναστασία? Ναι, γιατί απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και αφιερώνεις πολύ χρόνο σε αυτό. Να κάνεις προπόνηση αντί να πηγαίνεις για καφέ. Ή να ξενύχτια βέβαια, να τα λέμε έτσι χαλαροί να είμαστε, είναι κάποιες, πρέπει να είστε με σφιχτό πρόγραμμα ουσιαστικά. Ναι, πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Κεφαλονιά έχετε βρει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτό το άθλημα και να πρωταγωνιστείτε? Ναι, στην Κεφαλονιά η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Αν εξαιρέσετε τον κούταβο που κάνουμε προπόνηση εμείς και... έχουμε εκεί πέρα μια εξέδρα και μπαίνουμε. Δεν υπάρχουν γυμναστήρια,
Για παράδειγμα, φέτος στον Όμιλο κάναμε προπόνηση όταν δεν μπαίναμε βάρκα στα γραφεία του Μήλου, γιατί δεν υπήρχαν τα γυμναστήρια. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο και για τον Όκη και για τον ΟΑ, που παρά τις δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να προπονούνται όπως πρέπει, συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις και ο ΝΟΑ συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και συνεχώς φέρνουν επιτυχίες στη Κεφαλονιά. Αναστασία, τώρα τι είναι στα επόμενα σχέδιά σου, τι περιλαμβάνεται? Τώρα θα δώσω πανελλήνιες και ελπίζω να περάσω φαρμακευτική που θέλω. Ψηλούς στόχους, έτσι. Ναι. Και στη συνέχεια για την κοπηλασία, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να συμμετάσχω και στα επόμενα πρωταθλήματα, ακόμα και αν δεν είμαι στην Κεφαλονιά για να κάνω επιβόνηση.